εμπειρίας της Μπιώτη. Στο πρόσωπό της νομίζω ότι βλέπει κανείς μια διαφορετική Ελλάδα που δεν είναι τόσο δημοφιλής. Γίνεται δημοφιλής όταν αποκτήσουν τα μετάλλια. Μέχρι εκείνη τη στιγμή συνήθως δεν τους γνωρίζει κανείς και ούτε γνωρίζει και τους σκόπους με τους οποίους έχουν φτάσει εκεί. Και συνήθως και μετά όταν φύγουν τα μετάλλια πάλι δεν τους ψάχνει. Οπότε αυτή την Ελλάδα οφείλουμε πάντοτε να την προσκυνούμε, γιατί είναι αυτή η Ελλάδα η οποία μας κάνει γνωστούς σε όλο τον κόσμο. Και η προσπάθεια αυτή θα πρέπει κυρίως να γίνεται γνωστή κυρίως στα μικρά τα παιδιά, για να μάθουν πόσο πολύ σκόπος χρειάζεται για να φτάσει κανείς ψηλά σε όλη αυτή τη διαδρομή. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα έχουμε καλέσει την κυρία Δεσμπιώτη να συζητήσουμε, να κουβεντιάσουμε, να της εκφράσουμε το απεριόριστο θαυμασμό μας. Και νομίζω ότι αρκεί αυτό.